Γιωβάν Ξανιάνοβιτς. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε και η δεύτερη αναμέτρηση δύο πάρα πολύ καλών ομάδων που δίκαια πήρανε τα πρωταθλήματα στους ομίλους τους. Προσπαθήσαμε και οι δύο ομάδες να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε να διεκδικήσουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να βγάλουμε τον υπερπρωταθλητή και πραγματικά να αναδείξουμε και την ποιότητα σε όλα τα επίπεδα αυτής της κατηγορίας. Θεωρώ ότι αυτές οι αναμετρήσεις για μας, ό,τι έχει να κάνει για την ομάδα μας, κρίθηκε πρώτον στο ότι ιτηθήκαμε στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας, άρα είχαμε ένα ντεζαβαντάζ, αλλά και το ότι και στα δύο παιχνίδια δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε στις φάσεις τις οποίες δικαίως δημιουργήσαμε. Στο σημερινό παιχνίδι θα έλεγα ότι ήταν ένας μονόλογος για την ομάδα της Βέρειας. Προσπαθήσαμε, ετοιμαστήκαμε όσο γίνεται καλύτερα για αυτή την αναμέτρηση. Πραγματικά τα παιδιά θεωρώ ότι παίξαν καλό ποδόσφαιρο. Προσπαθήσαμε αγωνιστικά, τακτικά να δημιουργήσουμε προβλήματα στον αντίπαλο, κάτι το οποίο κάναμε και στο πρώτο ημίχρονο, ιδιαίτερα μέχρι το 30 που κάναμε τρεις πολύ καλές ευκαιρίες, αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο, στο 60, αλλά γενικά ήταν ένας μονόλογος για την ομάδα μας. Δυστυχώς, ενώ ρισκάραμε στο τέλος, ο αντίπαλος ξέραμε ότι σιγά σιγά θα πάρει μέτρα, θα μας δώσει χώρο, αλλά θα κλειστεί στην άμυνά του με μια πολυπρόσωπη άμυνα. Προσπαθήσαμε εκεί πέρα εμείς να αλλάξουμε το σχηματισμό μας, ώστε πραγματικά να μπορέσουμε να πετύχουμε κάποιο γκολ που θα μας έδινε τη δυνατότητα να δούμε το παιχνίδι διαφορετικά στη συνέχεια. Δυστυχώς σήμερα κέρδισε το ποδόσφαιρο, ό,τι έχει να κάνει με την ποιότητα των ομάδων, με την ποιότητα της κατηγορίας, αλλά δυστυχώς γίνανε πράγματα τα οποία δεν θέλω να τα αναφέρω, δεν είμαι αρμόδιος, δεν είναι δουλειά μου. Απλά θα πω ότι εμείς σαν ομάδα, σαν οργανισμός, στο πρώτο παιχνίδι οι αξιωματούχοι της ομάδας μας μπροστά σε 5.000 κόσμο προσπαθήσαν να γίνει πραγματικά μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Στο τέλος να χειροκροτηθούν και οι δύο ομάδες, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το ποδόσφαιρο και έτσι αξίζει σε όλους. Και στις ομάδες και στους προπονητές και στους ποδοσφαιριστές, αλλά και στον ίδιο τον κόσμο. Θέλω να ευχηθώ να δώσω συγχαρητήρια στη Λιβαδιά. Έκανε την προσπάθειά της. Θεωρώ ότι είναι μια προσπάθεια τριών χρόνων. Όπως επίσης και στον Γιάννη Ταουσιάνη, ο οποίος και αυτός πέρσι με την ομάδα του Εργοτέλη θα μπορούσε κάλλιστα να διεκδικήσει κάτι περισσότερο με την ομάδα του. Κλείνοντας, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς, όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι μας στον κόσμο, γιατί όχι μόνο στο γήπεδό μας που πραγματικά γεμίσανε το στάδιο της Βέρειας, αλλά και σήμερα ήταν εδώ. Παίξαν σημαντικό ρόλο. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είμαι υποχρεωμένος απέναντι σε αυτόν τον κόσμο και η ομάδα θα κάνει τα δύνατα δυνατά ώστε να διεκδικήσει μέχρι το τέλος την άνοδο στη Super League.